Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Και τι έχω εδώ μπροστά μου? Έχω το Huawei P30 Pro. Είναι ένα κινητό 3 χρονών πλέον. Είναι το παλιό μου κινητό που το έχω δώσει στον αδερφό μου εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Και είναι ένα κινητό το οποίο το ζητάτε πάρα πολύ στα βίντεο. Ρωτάτε πάρα πολύ αν αξίζει να το αγοράσεις. Την ενέτη 2022, δηλαδή μετά 3 χρόνια από την κυκλοφορία του, και σήμερα θα σας απαντήσω στο συγκεκριμένο ερώτημα αν αξίζει να δώσεις λεφτά να πάρεις μια μεταχειρισμένη ναυαρχίδα 2 και 3 ετών και τι έχει να προσφέρει σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς οι τιμές στο συγκεκριμένο Huawei P30 Pro ποιες είναι, 2-3 εκατοστάρικα λογικά θα το πουλάνε ακόμα, και σε σχέση να πάρεις ένα τέτοιο κινητό ή να πάρεις π.χ. το Realme GT Neo 2 που πες είναι στην ίδια τιμή. Πάρα πολύ καλό κινητό, το έχει ο αδερφός μου εδώ και 1,5 χρόνο, το είχα και εγώ 1,5 χρόνο, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ακόμα και τώρα στέκεται πάρα πολύ καλά σε αυτά που θέλεις να κάνει ένα κινητό. Τα δύο αρνητικά που λογικά έχει ένα τέτοιο κινητό, καταρχάς είναι η μπαταρία. Δεν έχουμε αλλάξει μπαταρία, αλλά η αυτονομία του ακόμα αντέχει, θεωρώ. Θέλει δηλαδή, άμα το ζωρίσεις το κινητό, θέλεις από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα θέλεις φόρτιση, ή αν είσαι λίγο πιο έτσι προσεκτικός θα στη βγάλει τη μια μέρα, αλλά γενικά δεν έχει την μπαταρία και την πάρα πολύ καλή αυτονομία που είχε το συγκεκριμένο κινητό όταν πρωτοκυκλοφόρησε και ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό που θα σου τελειώσει κατευθείαν η μπαταρία. Και το άλλο το αρνητικό είναι ότι ενέτη 2022 ένα κινητό, μια ναυαρχίδα του 2019, εγώ το είχα πάρει Απρίλιο, θυμάμαι, το 2019, ο επεξεργαστής, ο Kirin 980 που έχει πάνω, δεν είναι, ρε παιδί μου, τούμπανος πλέον. Ούτε όταν είχε βγει το 2019 η Kirin επεξεργαστής ήταν η πιο δυνατή, υπολείπονταν σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά το πολύ θετικό ήταν ότι δούλευα πάρα πολύ καλά με το MIUI. Έχουμε και πουλάκια έξω, είμαι σε εξωτερικό χώρο, είμαι στο μπαλκόνι και κάνω το βιντεάκι, οπότε θα με συγχωρέσετε. Πολύ καλό κινητό, και αυτό που με εξέπληξε πάρα πολύ και το περίμενα ήταν τις προάλλες, ήμασταν έξω έτσι βράδυ να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες, και με ένα κινητό 3 χρονών, μια ναυαρχίδα 3 χρονών, βγάζεις πολύ καλύτερες φωτογραφίες σε σχέση με ένα mid-range καλό κινητάκι φετινό και έτσι φρέσκο κινητάκι, π.χ. και με το Realme GT Neo 2. Πολύ καλές κάμερες, φοβερές κάμερες ακόμα και τώρα. Ειδικά στη νύχτα η Huawei κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πάμε να απαντήσουμε έτσι στο ερώτημα αν αξίζει να δώσεις λεφτά να πάρεις μια μεταχειρισμένη ναυαρχίδα, π.χ. το Huawei P30 Pro. Το βασικό είναι που θα πάρεις το κινητάκι σου και θα το δεις, είναι να το δουλέψεις όταν θα πάνε να το αγοράσεις. Δηλαδή αυτό που συνιστώ από όλους τους φίλους που θα πάρετε ένα μεταχειρισμένο κινητό τόσων χρονών, είναι να πάει να το δουλέψεις, δηλαδή να μην το πάρεις χωρίς να το πιάσεις στα χέρια σου πριν. Κανόνισε το έτσι, δηλαδή μην το παραγγείλεις από κάποιον, π.χ. από την Κρήτη και εσύ στην Αθήνα και σου στείλει, γιατί μπορεί να έχει πολλά, να έχει διάφορα προβλήματα. Μπορεί π.χ. να μην δουλεύει το ακουστικό, μπορεί να μην δουλεύει το μικρόφωνο, μπορεί να έχει διάφορα θέματα. Το βασικό είναι η μπαταρία, είναι η υγεία της μπαταρίας, που είναι δύσκολο να πετύχεις πάρα πολύ καλή υγεία μπαταρίας. Τώρα θα μου πει κάποιος φίλος να αλλάξει μπαταρία. Δεν ξέρω πόσο κοστίζει να αλλάξει μια μπαταρία, αλλά αυτά που είναι unibody έτσι, τα κινητά, θεωρώ ότι είναι δύσκολο στο θέμα έτσι αλλαγής και τέτοια. Εγώ δηλαδή δεν θα το έκανα. Μπορεί να σε σπάσει κάτι, μπορεί να στο κάνει. Δηλαδή όσες φορές και στο παρελθόν έδωσα κινητό για επισκευή, γύρω-γύρω εδώ μου το χαλάσαν, μου το ανοίξαν. Θυμάμαι κάτι Nokia, κάτι Sony Ericsson που είχα παλιά. Δεν ήμουν ευχαριστημένος. Αλλά αυτό είναι με την μπαταρία, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην έχει μια πεθαμένη μπαταρία που το ανοίγεις και σε 2 ώρες έχει πέσει 50% η μπαταρία, ή σε 1 ώρα έχει πέσει τόσο πολύ η μπαταρία. Τώρα, στο θέμα τώρα, τι παίρνεις με ένα κινητό του Huawei P30 Pro την 2022. Η οθόνη που έχει πάνω, παρότι είναι μια απλή OLED στις 6,43 inches, από ό,τι θυμάμαι, με 60 Hz refresh rate, μια απλή οθόνη, είναι πιο καλή οθόνη σε σχέση με το GT Neo 2 που λέμε ότι έχει μια πάρα πολύ καλή οθόνη. Okay. Είναι πιο καλή η οθόνη. Τώρα θα μου πεις πώς το βλέπεις. Είναι πιο καλή οθόνη, πιο κρυστάλλινη, πιο καλής ποιότητας, και αυτό είναι φυσιολογικό γιατί ήταν ένα κινητό το 1000 ευρώ πριν 3 χρόνια. Οπότε οθόνη παίρνεις καλύτερη. Σαν ποιότητα, σαν χρώματα, σαν αίσθηση παίρνεις καλύτερη. Το άλλο που παίρνεις καλύτερο σε σχέση με ένα κινητάκι φετινό είναι ότι παίρνεις πολύ καλή ποιότητα κατασκευής. Δηλαδή μια ναυαρχίδα σαν αυτό το κινητό, παίρνεις ένα πιο, πώς να το πω, στο χέρι είναι πιο ωραίο, πιο το νιώθεις.
και το συγκεκριμένο είναι μπρος-πίσω τζαμάκι και γύρω-γύρω το frame είναι αλουμινένιο, μια χαρά, και έχει και IP68 μάλλον, προστασία, είναι αδιάβροχο το κινητό μας, οπότε πάρα πολύ καλά. Το άλλο το αρνητικό που είχε τα Huawei, γενικά το fingerprint sensor δεν δουλεύει τόσο καλά, δηλαδή okay, ανοίγει αλλά δεν είναι το γρηγορότερο και δεν ήταν και το γρηγορότερο όταν είχαν βγει, οπότε να το έχεις και αυτό στην άκρη του μυαλού σου. Τώρα στο θέμα επεξεργαστή, όπως είπαμε έχει τον Kirin 980 πάνω, το οποίο με φετινά έτσι AnTuTu Score είναι γύρω στις 480-490 χιλιάδες, δηλαδή είναι πολύ κοντά με ένα Snapdragon 778 που έχει π.χ. το Huawei Nova 9, που έχει το Honor 50, που έχει το Redmi, μάλλον το Realme GT Master Edition, το Mi 11 Lite New Edition, αυτά τα κινητά. Υπολείπεται λίγο, αλλά το καλό συγκεκριμένη περίπτωση δεν το βλέπω δηλαδή να... Εντάξει, άμα το κουράσεις παιχνίδια και όλα αυτά, θα το νιώσεις ότι κουράζεται, αλλά δεν είναι τόσο απελπιστική κατάσταση. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά η κατάστασή του στο θέμα του επεξεργαστή. Αν του σκόρε δηλαδή 480.000, δηλαδή έχεις ένα καλούτσικο mid-range επεξεργαστή εν έτη 2022. Στο θέμα τώρα της μπαταρίας, όπως είπαμε, 4.200 mAh μπαταρία, με γρήγορη φόρτιση 40W με το μαμά φορτιστή που έχει επάνω. Πολύ καλά αποτελέσματα, πολύ γρήγορη φόρτιση, 70% σε 30 λεπτά. Έχει ασύρματη φόρτιση, έχει reverse, δηλαδή μπορείς να βάλεις το ρολογάκι μου, το GT Neo, το μάλλον τα έχω μπερδέψει όλα, GT2 Pro, μπορείς να το βάλεις εδώ πέρα πάνω να φορτίσει μια χαρά. Και το πολύ σημαντικό που παίρνει σε αυτή την κατηγορία τιμής είναι η κάμερα. Κύρια κάμερα έχει σε 40 MP, πολύ καλή κάμερα, πάρα πολύ καλή κάμερα, δηλαδή εν έτη και τώρα στέκεται πάρα πολύ καλά. Έχει μια 8 MP που είναι η ultra, μια 8 MP μάλλον που είναι η telescope, όπως telephoto όπως τη λέει, και 20 MP που είναι η ultra wide, που όλα τα κινητά σε αυτή την κατηγορία τιμής, η ultra wide είναι 8 MP, 12 MP, 5 MP, και έχει μια TOF LED 3D που είναι για το depth. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ένα επί, ultra wide το wide, 1 επί, 5 επί και 10 επί. Πολύ καλά αποτελέσματα, και εκεί που κερδίζει πάρα πολύ είναι στο θέμα νυχτερινής φωτογραφίας, που πραγματικά σκοτώνει ό,τι mid-range κινητό. Δηλαδή για να πάρεις καλύτερη κάμερα εν έτη 2022 πρέπει να δώσεις 7, 8, 9 εκατοστάρικα, ένα χιλιάρικο, να πάρεις και καλύτερη βραδινή φωτογραφία. Οπότε στο θέμα φωτογραφίας τα πατάει όλα τα κινητά mid-range του 2022-2021 πάρα πολύ άνετο. Οπότε αν θέλεις ένα δυνατό κινητό στο θέμα φωτογραφίας, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Πάμε τώρα στο θέμα των αναβαθμίσεων, και αυτό που πρέπει να το δούμε. Να σας δείξω εδώ τι αναβαθμίσεις έχει το κινητό. Έχει την MIUI 12, την πήρε κανονικά. Η έκδοση αυτό που έχω το κινητό είναι η 8256. Κρατάει ακόμα 8GB RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, όπως βλέπετε. Επίπεδο κώδικα ασφαλείας είναι 1 Μαΐου του 2022. Φρεσκούλικο να το πω έτσι, 3 μηνών. Και τι άλλο εδώ πέρα μπορούμε να δούμε. 1 Μαΐου. Τα παίρνει μέχρι στιγμής. Λέει και ενημέρωση λογισμικού main line, λέει 1 εβδόμου του 22. Γενικά ακόμα η Huawei το αναβαθμίζει. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, δεν φαντάζομαι παραπάνω από ένα χρόνο ακόμα να το αναβαθμίζει το κινητό με security patch, αλλά έχει κανονικά Play Store, μαμά, κανονικά κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό που έχουν τώρα τα κινητά τα Huawei που δεν έχουν Play Store. Έχει μαμά Play Store, και είδατε μέχρι τώρα παίρνει κανονικά τις αναβαθμίσεις. Στο θέμα του λογισμικού, μην περιμένεις τρελά πράγματα. Δηλαδή και εγώ με το Huawei P40 Pro, μια-δυο φορές, τρεις φορές το χρόνο παίρνει update πάνω στο λογισμικό, αλλά το πήρε το MIUI 12, οπότε είσαι σχεδόν καλυμμένος. Οπότε, γιατί να πας στο συγκεκριμένο κινητό εν έτη 2022, θα πας για την κάμερα. Γιατί με 300 ευρώ, δεν ξέρω πόσο κάνει μεταχειρισμένο, μου πείτε από κάτω, δεν έψαξα στις αγγελίες, 2-3 εκατοστάρικα λογική τιμή τη θεωρώ για μεταχειρισμένο, 2, 2,5, 3, ανάλογα την κατάσταση που είναι, παίρνεις μια πάρα πολύ, μάλλον την καλύτερη κάμερα μπορείς να πάρεις με 2, 2,5, 3 εκατοστάρικα σε κινητό τώρα στην αγορά. Το άλλο που όπως είπα και πριν, πρέπει να ελέγξεις πάρα πολύ καλά που θα το πάρεις το κινητό, μην το πάρεις κατευθείαν χωρίς να το δεις, να το ελέγξεις, να το βάλεις μέσα στη SIM σου, γιατί πολλές στα χρόνια μπορεί να χαλάσει το μικρόφωνο, το ακουστικό, διάφορα πράγματα, οπότε να τα ελέγξεις. Οπότε για όλους τους φίλους εσάς που ρωτάτε αν αξίζει να πάρεις ναυαρχίδα προηγούμενων ετών, ναι, αξίζει να την πάρεις στην καλή τιμή, να την ελέγξεις πρώτα. Θεωρώ μια πάρα πολύ καλή και έξυπνη αγορά να πάρεις το Huawei P30 Pro,
το 2022. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!